Συνάντηση με τους μηδοκαλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας πραγματοποίησε το πρωί της 3ης 21 Σεπτεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης για να συζητήσει μαζί τους για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισαν το φετινό καλοκαίρι, καθώς λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών καταστράφηκαν οι καλλιέργειές τους, με την καταστροφή να αγγίζει και το 100% της παραγωγής τους. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε ώστε να βρεθεί μία λύση ή ένα πρόγραμμα που θα μπορέσει να αποζημιώσει τις καταστροφές τους, αντίστοιχο με αυτό του ΕΛΓΑ. Σήμερα έχουμε μία σύσκεψη για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας. Και έχει σχέση με τους μαζικούς θανάτους μυδιών και γόνου σε μονάδες μυδοκαλλιεργειών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αλλά και την ιχθυολόγο μας την κυρία Θεοδωρίδου, αλλά και την κυρία Αϊναλίδου, την κτηνίατρο, προκειμένου να συζητήσουμε με τους ιδιοκτήτες των μηδοκαλλιεργειών το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Απλώς να σας ενημερώσω ότι λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών που είχαμε γενικά αυτό το καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι, είχε σαν αποτέλεσμα να έχουν σχεδόν καταστραφεί όλος ο πληθυσμός των μυδιών, αλλά δυστυχώς και του γόνου στις μονάδες μηδοκαλλιεργειών. Και αυτό γιατί σύμφωνα με την επιστήμη, για να αντέξει ένα μύδι, η θερμοκρασία στη θάλασσα πρέπει να είναι περίπου στους 27 βαθμούς. Αλλά δυστυχώς, σύμφωνα με τις καταγραφές που είχαμε ενός τηλεμετρικού σταθμού, ο οποίος είναι εγκαταστημένος σε μια μονάδα μηδοκαλλιέργειας στη Ροδόπη, στο Φανάρι, έδειξε ότι στα μέσα Αυγούστου η θερμοκρασία στη θάλασσα είχε φτάσει στους 31 βαθμούς. Αυτό δυστυχώς είχε σαν συνέπεια να έχουμε τους μαζικούς θανάτους των μυδιών. Γι' αυτό τα λέμε ότι η κλιματική αλλαγή βρίσκεται πια μέσα στο ίδιο μας το περιβάλλον και το βλέπουμε όλοι μας και στη σχέση στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και προχθές με τις καταστροφές που είχαμε στο Δήμο Παγκαίο εξαιτίας στο Μπουρίνι που είχαμε το Σαββάτο το μεσημέρι. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δυστυχώς οι μηδοκαλλιεργητές δεν μπορούν να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, γιατί δεν είναι ασφαλισμένοι το αντίστοιχο προϊόν στον ΕΛΓΑ. Εμείς αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε, σύμφωνα με τους δύο υπαλλήλους που έχουμε και οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην παρούσα σύσκεψη, την κυρία Θεοδωρίδου και την κυρία Αϊναλίδου, είναι να καταγράψουμε το συμβάν και να έχουμε συντάξει μια έκθεση προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε από το αρμόδιο Υπουργείο αντίστοιχες αποζημιώσεις. Γι' αυτό το λόγο και προβήκαμε σε αποφάσεις απαγόρευσης της αλίας, της διακίνησης, αλλά και της πώλησης των μυδιών, λόγω έλλειψης δειγμάτων οστροκαοειδών για έλεγχο βιοτοξινών. Αυτό συνέβη στην Κεραμωτή, στη Βάσοβα, στο Αγίασμα, αλλά και στην Νέα Ηρακλίτσα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημία οι παρόντες κύριοι, οι οποίοι είδανε ότι το εμπόρευμά τους να καταστρέφεται, και όχι μόνο να καταστρέφεται, να μην έχουμε και τον γόνο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη έχουμε οχλήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Την επόμενη εβδομάδα και ο ίδιος και εγώ προσωπικά θα μεταβώ στην Αθήνα. Θα γίνει μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Ήδη έχει ενημερωθεί και ο συνάδελφός μου, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αλλιευτικής πολιτικής, ο κύριος Καραγιώργης, και με την συνεργασία και τη συμβολή της υπηρεσίας, αλλά και με τις απόψεις των μηδοκαλλιεργητών, θα συντάξουμε ένα υπόμνημα ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια αποζημίωση για την τεράστια ζημιά που έχετε υποστεί. Είμαι σκόπιμο συζητώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη ότι να έχουμε μία άμεση επαφή μαζί σας, γιατί αναγνωρίσαμε ότι η καταστροφή που έχετε υποστεί είναι πολύ μεγάλη και δεν έγκυται η καταστροφή μόνο στην απώλεια της φετινής παραγωγής, αλλά από ό,τι βλέπω θα έχουμε θέμα λόγω έλλειψης γόνου
και μελλοντικά. Και ένα θέμα που θα πρέπει να ζητήσουμε είναι να βρούμε από ποιον, με ποιον τρόπο και από πού θα μπορέσουν να προμηθευτούμε γόνο ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν οι μονάδες. Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί νωρίς και σε συζητήσεις που είχαμε κάνει και με το Τμήμα Αλληλείας ότι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που ξεπεράσαν σε κάποιες περιπτώσεις 40 βαθμούς, πιθανόν και με το γεγονός ότι είχε προηγηθεί και το πλακτόνι εκείνη το πρόβλημα που υπήρχε στην περιοχή, ότι πιθανόν θα είχαμε θέμα και όντως από ό,τι φαίνεται το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύαμε. Είχαμε επίσης μία αναφορά κάποιες επιχείρησης, η οποία ανέφερε το γεγονός και κρίναμε σκόπιμο να ζητήσουμε από όλους να μας αναφέρετε εάν έχετε υποστεί ζημιά ή όχι με αίτησή σας, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε ενέργειες, να συγκροτήσουμε μια επιτροπή, να κάνει αυτοψία, να πάρει δείγματα όπως έγιναν αυτά, βγήκαν φωτογραφίες και να συντάξουμε μια αναφορά.